δεν σκοπεύω να είμαι υποψήφιος. Την προηγούμενη φορά οι δήμαρχοι και η αυτοδιοίκηση της Ελλάδας με εξέλεξαν γενικό γραμματέα της ΠΕΔ. Νομίζω ότι είναι καιρός να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να μπουν και άλλοι, και άλλοι μπροστά. Ο πρώτος ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε δήμαρχοι στον τόπο μας. Η ΠΕΔ είναι κάτι επιπλέον. Όλοι έχουμε χώρο σε αυτό και νομίζω ότι μέσα από την θητεία των μεγάλων προκλήσεων καταφέραμε όλοι μας να δούμε πιο κοντά, να δεσμεύσουμε διαχωριστικές γραμμές, κόμματα, γεωγραφικούς προσδιορισμούς, ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε σήμερα για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που να έχει και τις παρατάξεις μέσα αλλά και από διάφορες γεωγραφικές ενότητες. Οπότε, εσείς να μου λέτε ότι τάσσεστε υπέρ της δήλωσης του κυρίου Ψαθά, της έντονης. Βέβαια, αλλά έτσι είναι ο κύριος Ψαθάς, τον γνωρίζουμε, για ένα νέο ψηφοδέλτιο στην ΠΕΔ. Ο Γιώργος είπε ότι θα μας τεινάξει στον αέρα αν κάποιος έρθει απέναντι σε όλη αυτή την κίνηση της ενότητας. Νομίζω ότι όλες οι φωνές χωράνε στις εκλογικές διαδικασίες και στη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, εγώ τάσομαι και με την πρόεδρο Ψαθά και με την πρόεδρο του Νίκο Τσουλιώτη για μια ενιαία εκπροσώπηση σε ψηφοδέλτιο από όλη τη σειρά. Το πρώτο πράγμα που θα διεκδικήσετε για το Δήμο σας, ποιο θα είναι? Την ΠΕΔ, δεν θα διεκδικήσω τίποτα για το Δήμο μας. Η ΠΕΔ είναι συνδικαλιστικό όργανο. Διεκδικούμε όλοι οι δήμαρχοι. Τι θα φωνάξετε, πρώτο αίτημα? Ο δικός μας τόπος, ο Δήμος της Διάστηψης, σίγουρα πρέπει να τρέξει τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση κατά πρώτον, αλλά πρέπει παράλληλα να τρέξουμε και την ανάπτυξη που σίγουρα περνάει κατά πρώτον μέσα από το τουριστικό μας προϊόν. Θα περάσω σε δύο ερωτήσεις θεμάτων που παρακολουθώ εγώ. Πρώτον, τι θα γίνει με τις μηνύσεις? Μετράμε πολλές. Δεν ασχολούμαι με μηνύσεις. Okay. Ασχολούνται μόνο οι δικηγόροι. Εγώ δεν ασχολούμαι. Okay. Ελπίζουμε κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Δεν ασχολούμαι με αυτές. Τέλεια. Και θέλω και μια δήλωση σχετικά με την καρκινοπαθή, την οποία αναδείξαμε ως site, και ένα μπέρδεμα το οποίο υπάρχει με την οργανική της θέση στο Δήμο. Δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα. Ο Δήμος Εστίασης Λειψού είναι σε μια φάση επανατοποθέτησης του οργανισμού εσωτερικής υπερηφυσίας. Όταν λήξει όλη αυτή η διαδικασία, θα δούμε το θέμα της τελέχωσης. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Οπότε είναι διαδικαστικό. Να στελεχώσουν και να προσφέρουν κάτι. Αυτό θα κρυθεί στην υπηρεσία μας.